παλεύουμε με νύχια και με δόντια για μια θέση στο τελικό της φετινής Eurovision. Ο Λούκας Γιώρκας στη συνέντευξη τύπου τονίζει πόσο σκληρά εργάζονται κάθε βράδυ για να το πετύχουν. We have already go out for two nights. Some of us are drunk. And we're going again tonight. So the invitation is on for all of you. You can join us. Γεια μας. Ευτυχώς που δίπλα του ήταν ο Κωνσταντίνος Δρίγος και ο Στερεωμά για να μαζέψουν τα σημάζευτα. So this is a good joke, as you can understand. We take this quite seriously, so it's a lot of work. I always appreciate Lucas's sense of humor. I love the guy. Τα χθεσινά σφινάκια του Λούκας φαίνεται πως έπιασαν τόπο. Οι χορευτές ακόμη στροβιλίζονται στο πάτωμα. Δεν θα έχεις δηλαδή εφέ και πλουσιοπάροχα σκηνικά. Θα το δεις. Όχι, πλουσιοπάροχα σκηνικά δεν έχουμε. Εκεί που χάρηκαμε για το έντονο ελληνικό στοιχείο που κυριαρχεί και τους σκίωνες που παραπέμπουν στην αρχαία Ελλάδα, ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Ρίγος μας διαβεβαίωσε πως ήταν ιδέα των Γερμανών. Ας είναι καλά οι άνθρωποι. Τις αρχαίες κολόνες, θέλω να μου πεις, ήταν δική σου ιδέα? Ήταν ιδέα των Γερμανών. Της γερμανικής. Τα graphics όλα τα φτιάχνουν οι Γερμανοί. Mm-hmm. Οπότε ήταν δική τους ιδέα και νομίζω ότι μου αρέσουν πολύ. Το μόνο ελληνικό έβριμα είναι η φωτιά που κινδυνεύει να κάψει ολόκληρη τη σκηνή και μαζί τα παντζάκια των χορευτών. Το μόνο που δεν μου άρεσε είναι η φωτιά στο τέλος. Ήταν πάρα πολύ. Ένας χορευτής, χορεύει ζεμπέκικο. Μόνος και καταεδρωμένος εμφανίζεται λίγο πριν το τέλος και ρίχνει τη ζεμπεκιά. Από το πολύ ραπ μπούχτισαν οι ξένοι. This time I don't like the rap part about the song. Probably it's not gonna work so good. I'm not so sure. What I really do not like at all is Stereo Mic with this rap thing and I think this gymnastic thing around. Αυτό που είδαμε σήμερα είναι το 5% από αυτό που θα γίνει την τελευταία μέρα. Η ελπίδα πεθαίνει στο 100%.